Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Βασιλέων Β, στη σελίδα 363 και κεφάλαιο Ε5. Σελίδες λοιπόν 363, σελίδες 363, κεφάλαιον Ε και εδάφιο 1 από το βιβλίο Βασιλέων Β. Ο δε Νεεμάνος στρατηγός του βασιλέως της Συρίας ή το Ανίρ Μέγας, ενώπιον του Κυρίου αυτού και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκεν σωτηρία εις την Συρίαν. Και ο άνθρωπος ήταν δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την Ακόριν. Και υπηρέτη την γυναίκα του Νεεμάν και είπε προς την κυρίαν αυτής, ήθε να είτε ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελε να ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν, απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτως ελάλησε η κόρη η εκ της γης του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας, ελθέ είπαγε και θέλω στείλει επιστολήν προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Και ανεχώρησε και έλαβε εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 λαγάς ενδυμάτων και έφερε την επιστολήν προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγουσα. Και τώρα, καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς Εϊδού, έστειλα προς ένε εμάν το δούλον μου, δια να ιατρέψεις αυτόν από της λέπρας αυτού. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, «Θεός είμαι εγώ, δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ούτω ώστε ούτως στέλει προς εμένα να ιατρέψω άνθρωπον από της λέπρας αυτού». Γνωρίσατε λοιπόν παρακαλώ και ειδέτε ότι ούτω ζητεί πρόφασιν εναντίον μου. Ως δε οίκουσε ο Ελισαίο ο άνθρωπος του Θεού ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον, «Γιατί διέσχισες τα ημάτια σου, ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ». Τότε ήλθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και με τις αμάξεις αυτού και στάθη εις την θύραν της οικίας του Ελισαίου. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισαίου μηνυτήν λέγον, «Είπαγε και λούστητη, επτάκης έως εν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει σάρξ σου έπισε και θέλεις καθαριστεί». Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπε, «Ιδού εγώ έλεγον, θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείραν αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει των λεπρών. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ, ποταμί της Δαμασκού, δεν είναι καλύτεροι υπερ πάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν είναι δυνάμην να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ?» Και στραφής ανεχώρησε μετά θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και λάλησαν προς αυτόν και είπαν, «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε ή πει μεγάλο πράγμα, δεν ήθελες κάμει αυτό? Πόσο μάλλον τώρα όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη?» Τότε κατέβη και βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού και η σάρξ αυτού απεκατέστη ο σάρξ πεδίου μικρού και καθαρίστη. Και επέστρεψε προς τον άνθρωπο του Θεού αυτός και πάσε η συνοδεία αυτού και ήλθε και στάθη έμπροσθεν αυτού και είπεν, «Ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη ημί εν το Ισραήλ. Όθεν τώρα δέχθητη παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου. Ο δε είπε, ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίστημε, δε θέλω δεχθεί». Ο δε βίαζεν αυτό να δεχθεί, αλλά δεν έστερξε. Και είπε ο Νεεμάν, «Και αν μη ας δοθεί παρακαλώ εις τον δούλο σου δύο ημιώνων φορτίων εκ του χώματος τούτου, διότι ο δούλος σου δεν θέλει προσφέρει εις το εξής ολοκαύτωμα, ουδέ θυσίαν εις άλλους θεούς παρά μόνον εις τον Κύριον. Περί τούτου του πράγματος θα συγχωρήσει ο Κύριος τον δούλον σου, ότι όταν εισέρχεται ο Κύριός μου στον οίκον του ρημών για να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται επί την χείρα μου και εγώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του ρημών, ενώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του ρημών, ο Κύριος ας συγχωρήσει τον δούλον σου περί του πράγματος τούτου». Και είπε προς αυτόν, είπα γεν ειρήνη και ανεχώρησεν απ' αυτού μικρόν τη διάστημα. Αμήν. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός μέσα στην Αγία Γραφή η συνάντηση του Νεεμάν του Σύρου με τον Ελισαίε, τον προφήτη του Κυρίου. Μάλιστα, ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν δίστασε να πει, λέγοντας στην αρχή μάλιστα της διακονίας του,
προς πάντα τους ακούοντας, ιδιαίτερα δε τους συμπατριώτες του, οι οποίοι ζητούσαν να κάνει θαύματα, αλλά δεν έβλεπαν να γίνονται θαύματα. Και λέει η Γραφή, δια την απιστία αυτών. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να πάρει ο άνθρωπος από το Θεό αν ευπίστεως. Αν ευπίστεως δεν μπορεί να ευαρεστήσει κανείς το Θεό. Αλλά και εκείνο που έχει σημασία δεν είναι να έχεις πίστη, αλλά και η πίστη σου να έχει έργα για να είναι ζωντανή. Γιατί αν η πίστη σου δεν έχει έργα, τότε είναι νεκρά και άχρηστη. Άρα λοιπόν, διαπίστεως είμαστε σε σωσμένοι, χωρίς έργα, κατά χάριν, αλλά δια των έργων της πίστεως αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται η σωτηρία μας ενώπιον του Θεού. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει να πει ότι εσείς έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας, γιατί, διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τα έργα της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας, τα οποία φαίνονται στην υπηρεσία σας στους αδελφούς σας. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θα σταθεί για να διαχωρίσει τους ευλογημένους του Πατρός του από τους καταραμένους του Πατρός του ανθρώπους, μας φανερώνει ότι θα μοιάζει σαν τον ποιμένα, ο οποίος χωρίζει τα πρόβατα εκ των δεξιών και τα ερήφια εξ αριστερών. Και θα πει προς τους εκ δεξιών, έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ευλογία, την βασιλεία των ουρανών, την οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για σας προκαταβολής κόσμου, και εξηγεί διότι, όχι διότι σωθήκατε εκ πίστεως, αλλά διότι είχατε έργα πίστεως που αποδεικνύουν την πίστη σας ζωντανή. Διότι εδίψασα εγώ ο Κύριος που κρίνω, στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, εδίψασα και μου δώσατε να πιω, πείνασα και με ταΐσατε, στη φυλακή ήμουνα και με επισκεφθήκατε, άρρωστος ήμουνα και ήρθατε σε μένα, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε. Και οι ευλογημένοι του Πατρός τι είπαν? Κύριε, πότε εσένα τον Κύριο όλων των δυνάμεων είδαμε και φιλοξενήσαμε, ταΐσαμε, ποτίσαμε, επισκεφθήκαμε, πότε? Και τους είπε το μεγάλο του μυστικό ο Κύριος: εφόσον εκάνατε εις ένα τον ελαχίστον αδελφών μου, εις εμέ κάνατε. Ακριβώς αυτό που περιέγραψε και ο Απόστολος Παύλος. Έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας, γιατί υπηρετούντες τους Αγίους έχετε έργο πίστης και κόπο αγάπης. Γι' αυτό και έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας. Δηλαδή να μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, μην πλανόμεθα, αλλά και να μην πλανόμεν. Ότι επειδή πιστέψαμε, επειδή αναγεννηθήκαμε, επειδή βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο, επειδή ερχόμαστε στην Εκκλησία, ότι είμαστε έτοιμοι για τον ουρανό. Όχι. Πρέπει τιμνά τη σωτηρία που μας έδωσε ο Θεός να την εργαστούμε για να φέρει άλλες 10 μνές. Πρέπει να έχουμε έργο και πρέπει να έχουμε κόπο για να έχουμε καρπό, ώστε ο Κύριος με βάση το έργο της πίστης μας και τον κόπο της αγάπης μας να μας δώσει τον κατάλληλο καρπό, και μάλιστα όχι σε σχέση με το τι κάναμε, αλλά με το πόσο κουραστήκαμε κάνοντας αυτό που κάναμε. Και ο καθένας μας ξέρει πάρα πολύ καλά τι μπορεί να κάνει και αν το κάνει. Ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει και αν το κάνει.
Και αν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και δεν το κάνουμε, τούτο λέει ο λόγος του Θεού λογίζεται αμαρτία εις ημάς. Και αμαρτωλοί στη βασιλεία των ουρανών δεν εισέρχονται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Επίσης πολύ σοβαρό είναι ότι εάν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και δεν το κάνουμε, τότε μας κατακρίνει η καρδιά μας. Και αν μας κατακρίνει η καρδιά μας, και γιατί πρώτον μας κατακρίνει η καρδιά μας, γιατί ξέρουμε τι θέλει ο Θεός και εμείς είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε δεν το κάνουμε. Και έτσι μας κατακρίνει η καρδιά μας. Αν μας κατακρίνει η καρδιά μας, τότε ό,τι αν ζητάμε από τον Πατέρα μας τον ουράνιο στο όνομα του Χριστού δεν μας ακούει και δεν μας απαντάει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό το οποίο διαβάσαμε σήμερα. Ποιο δηλαδή? Η συνάντηση του προφήτη Ελισέ με τον Νεεμάν το Σύρο, για τον οποίο όπως είπαμε και προηγούμενο, ο Κύριος είπε πολλοί λεπροί ήταν στον Ισραήλ εν τες ημέρες του Ελισέ του προφήτου, αλλά μόνο ο Νεεμάν ο Σύρος εκαθαρίστη υπό του Ελισέ, γιατί μόνο αυτός είχε πίστη. Και αυτό το έλεγε, όπως είπαμε, στους πατριώτες του, οι οποίοι έλεγαν αυτά τα θαύματα που κάνεις στην Καπερναούμ και στην Ιερουσαλήμ, γιατί δεν τα κάνεις και στην πατρίδα σου? Και λέει η Γραφή, ουδέ εις εθεραπεύετο, γιατί δεν επίστευε. Άρα λοιπόν, με τα έργα της πίστης μας ευαρεστούμε το Θεό και ο Θεός αποκαλύπτει σε μας την εύνοια Του. Με τον κόπο της αγάπης μας ευαρεστείται ο Θεός και μας πλησιάζει, μας ακούει προσεκτικά για να μας δώσει, αλλά και με την πίστη μας παίρνουμε, γιατί αν ευπίστεως δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα από το Θεό. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και πρέπει να του δώσουμε μεγάλη προσοχή για να δούμε πως ένας άνθρωπος που δεν γνώριζε το Θεό, αλλά όμως ίσχυε αυτό το οποίο γράφει ο Λόγος του Θεού σε αυτόν, ότι αν και δεν εγνώριζε το Θεό, εθνικόσον, επειδή όταν οι εθνικοί μη έχονται στον νόμο πράτωσιν εκφύσεως τα του νόμου, ούτι νόμον μη έχονται είναι νόμος σε αυτούς. Γιατί δεικνύουν το έργο του νόμου, το έργο της πίστεως τους, γεγραμμένο στις καρδιές τους, έχοντας συμμαρτυρούσα τη συνείδηση εν αυτών και τους λογισμούς, κατηγορούντας και απαλογουμένους μεταξύ αλλήλων. Στον κόσμο λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι καλοί? Βέβαια υπάρχουν. Άνθρωποι που τους αγαπάει ο Θεός? Βεβαίως υπάρχουν. Ένας τέτοιος ήταν ο Νεεμάν ο Σύρος. Μα δεν είχε γνώση Θεού. Αυτός μπορεί να μην γνώριζε το Θεό, ο Θεός όμως το γνώριζε πολύ καλά. Και όλοι οι άνθρωποι μέσα τους έχουν τη φωνή του Θεού που είναι η συνείδησή μας, η οποία μας ελέγχει για τα έργα του σκότους που κάνουμε και τα πονηρά. Και δεν καθαρίζεται βέβαια η συνείδησή μας παρά μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Όταν όμως η συνείδησή μας, δηλαδή η φωνή του Θεού, μας φανερώνει το θέλημα του Θεού, τότε ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο. Η λογική μας έρχεται σε αντίθεση ή σε συμφωνία με τη συνείδησή μας. Εάν τελικά η λογική μας υπακούσει τη συνείδησή μας, τότε είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, και αν ποτέ δεν έχουμε γνωρίσει το Λόγο του Θεού, τον νόμο του Θεού και τον ίδιο τον Θεό, ο Θεός κάνει χάρη και μας σώζει. Και σώζει τους ανθρώπους αυτούς. Ένας τέτοιος άνθρωπος ακριβώς ήταν και ο Νεεμάν ο Σύρος. Ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος δεν γνώριζε την αλήθεια, αλλά ήταν μέγας ενώπιον του Κυρίου και τιμόμενος από το λαό της Συρίας. Ήταν
μέγας ενώπιον του βασιλέως της Συρίας και τιμόμενος ενώπιον του λαού της Συρίας, γιατί ο Κύριος με αυτόν, προσέξτε αδερφοί πως εργάζεται ο Θεός, ο οποίος δεν είναι προσωπολήπτης, με αυτόν ο Κύριος έδωκε σωτηρίαν εις την Συρίαν, ο Θεός δηλαδή έσωζε τη Συρία χάριν του Νέμαν του Σύρου, ή έσωζε τη Συρία δια, που είναι το ίδιο πράγμα, δια του Νέμαν του Σύρου. Απίστευτο, όμως αληθινό. Και ο Θεός τώρα για αυτόν τον άνθρωπο αρχίζει και δημιουργεί ένα ωραίο σχέδιο να τον φέρει στην επίγνωση της αληθείας. Βλέπετε ανθρώπους λοιπόν έξω, και πρέπει αδερφοί να το λέμε αυτό, οι οποίοι δεν ξέρουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, προσεύχονται στον Άγιο Νικόλα, προσεύχονται στο Μωάμεθ, δεν ξέρω πώς γίνεται με τους μουσουλμάνους, ή προσεύχονται στο Βούδα, δεν ξέρω πώς είναι η λατρεία τους. Αλλά όμως η συνείδησή τους είναι αυτή που κατευθύνει τα έργα τους. Και ο Θεός τους αγαπάει. Και η αγάπη του Θεού εκδηλώνεται με το να τους, να βρει τρόπο να τους οδηγήσει στην αλήθεια του. Και αν ποτέ δεν φτάσουν στην αλήθεια του, πάλι θα τους έχει κοντά του. Ποια είναι η διαφορά με εμάς? Εμείς έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Όσα πιο πολλά σου δόθηκαν, τόσο πιο πολλά θα σου ζητηθούν. Και εμάς μας δόθηκε, αδερφοί αγαπητοί, μέγεθος, ποσότης, τρομακτική στην επίγνωση του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο φόβο Θεού. Να τρέμουμε με τα φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Και όταν πλησιάζουμε ιδιαίτερα στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού με τα φόβου Θεού και πίστεως και αγάπης, λένε οι άνθρωποι, που σε εμάς ισχύει. Με φόβο Θεού, με πίστη στο Θεό και με αγάπη σε όλους. Αλλιώς αναξίως παίρνει σώμα και αίμα Χριστού. Και αν ακόμη μας εμπιστευτεί ο Θεός και έργο και χαρίσματα και διακονία, τότε λέει πολύ περισσότερα θα σου απαιτηθούν. Άρα με μεγαλύτερο φόβο να πλησιάζουμε το Θεό. Δεν είναι, χάρις είναι, ευλογία είναι, αλλά είναι και κίνδυνος θάνατος η γνώση την οποία μας έχει δώσει ο Θεός. Γιατί με τη γνώση στον ουρανό δεν πας. Η γνώση σφυσιεί. Η αγάπη είναι που οικοδομεί. Και μπορεί να μας έκανε δούλους και δούλες, δίδοντάς μας μάλιστα και το Πνεύμα του το Άγιο για να προφητεύουμε ακόμη. Αλλά να μην ξεχνάμε ποτέ ότι υπάρχει ο πονηρός και ο οκνηρός δούλος. Δεν υπάρχουν μόνο οι φρόνιμοι, οι καλοί, οι σοφοί δούλοι. Και πάντοτε να ελέγχουμε τον εαυτό μας, γιατί η καρδιά μας μας ξεγελάει. Και δεν κρίνει τον εαυτό μας, αλλά κρίνει τους άλλους. Που αυτό είναι μεγάλη παγίδα και τρομερό λάθος. Η καρδιά μας πρέπει να δαμάζεται και να δουλαγωγείται από εμάς στο να βλέπουμε με την όραση του Θεού τη ζωή μας πρώτα απ' όλα, ώστε να τα βρίσκουμε με το Θεό. Η σχέση μας δηλαδή με το Θεό να είναι αγία, να είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Να μην είναι για μας ο Χριστούλης και ο Θεούλης που τα κανονίζει όλα, τακτοποιεί όλα και εμείς πάμε καλά, αλλά είναι ο Κύριος των δυνάμεων και εμείς είμαστε δούλοι Του. Δεν μας έκανε ίσους. Ποτέ δεν θα γίνουμε ίσοι. Όμοι θα γίνουμε. Ίσοι ποτέ. Πάντοτε θα είναι Κύριος και πάντοτε θα είμαστε δούλοι Του, αν και
θα βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων. Πάντοτε αυτός θα είναι ο Θεός και εμείς θα είμαστε ισωσμένοι, τα παιδιά Του. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, να χαιρόμαστε, να αγαλώμεθα, με τρόμο όμως λέει ο Λόγος του Θεού. Να αγάλεσαι με τρόμο. Γιατί φτάνουν οι άνθρωποι σε απίστευτες θεωρίες λέγοντας η σωτηρία δεν χάνεται. Ή λέγοντας τον απόλυτο προορισμό ότι ο Θεός έχει προορίσει εμένα να σωθώ, έτσι κι αλλιώς θα σωθώ, ενώ εσένας έχει προσδιορίσει για απώλεια και έτσι κι αλλιώς θα απολεστείς. Δηλαδή εμείς δεν παίζουμε κανένα ρόλο. Όμως το κυρίαρχο ρόλο στη σχέση μας με το Θεό εμείς τον έχουμε. Πώς? Γιατί ο Θεός θα έχει κάνει όλα τέλεια. Όλα είναι τελειωμένα από το Θεό. Δεν περιμένουμε να τελειώσει τίποτα άλλο. Αυτός περιμένει από μας να τον πλησιάσουμε, να τον εξητήσουμε, να τον αγαπήσουμε. Αυτός και μας αγαπάει και έχησε και το αίμα του στο σταυρό του Γολγοθά και έχει ετοιμάσει και οικήματα στον ουρανό και τα πάντα είναι έτοιμα. Εμείς να ετοιμαστούμε. Γι' αυτό τι λέει ο Κύριος μας, γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Αλλά ας γυρίσουμε στον Νεεμάν, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που, όπως είπαμε, ο Θεός τον έβλεπε με ιδιαίτερη εύνοια, γιατί κατά πάσα πιθανότητα, με βάση το Λόγο του Θεού, η συνείδησή του, η φωνή του Θεού μέσα του οδηγούσε τα βήματά του και όχι η απατηλή καρδιά του και η αλαζονία του πνεύματός του ή οι επιθυμίες της σάρκας του. Με αποτέλεσμα ο Θεός τον τίμησε, τον ύψωσε, αλλά του δώσε και ένα μεγάλο σκόλοπα, τη λέπρα. Πιο μεγάλο σκόλοπα δεν μπορούσε να δώσει ο Θεός, μάλλον από τα πιο δεν ξέρω τι μπορούσε να κάνει ο Θεός, ό,τι θέλει μπορούσε. Όμως του έδωσε ένα μεγάλο σκόλοπα μέσα από αυτή την αρρώστια να τον φέρει κοντά του. Μα τον τιμόμενο και τον ευλογημένο του Θεού ο Θεός επέτρεψε λέπρα, βέβαια. Αρρώστια θεράπευτη, αλλά ταυτόχρονα έφτιαξε και το ωραίο σχέδιό του, αυτό θα δούμε αδερφοί σήμερα. Τις αγαθές βουλές του Θεού, το σχέδιο του Θεού. Δεν είναι μόνο για τον Νεεμάν το Σύρο, για όλους μας έχει ένα αγαθό σχέδιο ο Θεός, αρκεί να μην το κλωτσίσουμε εμείς. Και σε μία εκστρατεία οι Σύροι έπιασαν ηχμαλό τους και πιάσαν και μια κόρη μικρή που τη δώσανε στη γυναίκα του Νεεμάν. Ωραίο σχέδιο. Κοιτάξτε όμως το θύμα είναι η κόρη. Γιατί αυτή είναι πιστή. Μα αυτή το καλύτερο κορίτσι συνελήφθη, βέβαια, γιατί έχει έργο. Τώρα σκεφτείτε και τους γείτονες, τους άλλους, αυτή την πιάσανε μόνο από όλες, η χειρότερη θα ήταν. Κάτι θα έκανε φαίνεται για να την τιμωρήσει ο Θεός. Έτσι μοιάζει, με τιμωρία μοιάζει. Αλλά δεν είναι τιμωρία, είναι μεγάλη ευλογία. Και εν πάση περιπτώσει και αν έκανε, μετανόησε. Αλλά αυτή η κοπέλα, αυτή η κόρη, τώρα είναι στον ουρανό και χαίρει άκρας τιμής και εκτίμησης από όλους τους Αγίους και από τον ίδιο το Θεό. Γιατί μέσα από την εχμαλωσία της ο Θεός εργάστηκε αυτό το σπουδαίο γεγονός που διαβάζουμε στη Γραφή για τη διδασκαλία μας, για την εκπαίδευσή μας, για την μετάνοιά μας, για την επιστροφή μας, για να καταλάβουμε ότι τα πάντα όσα κάνει ο Θεός τα κάνει για να γίνει στη ζωή μας το καλύτερο. Τη λέπρα την έφερε στον Νεεμάν για να γίνει στη ζωή του το καλύτερο.
να γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής εδώ και να το διαβάζουμε εμείς. Και την κόρη την έστειλε σε αιχμαλωσία κάνοντας το καλύτερο για να έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Το καλύτερο κάνεις στη ζωή μας όταν όμως ενδιαφερόμεθα για το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Και να λοιπόν τώρα που συναντήθηκαν η κόρη με τη γυναίκα του Ελισέ και για να προετοιμάσουν τη συνάντηση του Νεεμάν του Σύρου με τον Ελισέ. Τι ωραία πράγματα που κάνει ο Θεός. Πω, κυρία μου, θαυμαστός είναι, αδερφοί. Εγώ πολύ τον αγαπάω, σας το έχω πει. Πολύ τον αγαπάω. Και για μια στιγμή η κόρη, θα μπορούσα να πω, θαύμασε για τον Ελισέ την καλοσύνη του, αφού ακολουθούσε τη φωνή της συνείδησής του, το θέλημα του Θεού, το σπλαχνίστηκε και ενώ ήταν δούλη του, τον αγάπησε. Δύσκολο, ο δούλος να αγαπήσει τον Κύριο, τον άνθρωπο Κύριο. Πολύ δύσκολο. Δύσκολο ο άνθρωπος να αγαπήσει το αφεντικό του. Πρέπει να είναι πολύ καλό το αφεντικό του. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Ελισέ ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Τον αγάπησε και είπε, συγγνώμη, ο Νεεμάν, ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Τον αγάπησε και η κόρη λέει στη γυναίκα του Νεεμάν, αχ να ήτανε, στη χώρα μου εκεί υπάρχει ο προφήτης, θα προσευχότανε και ο Θεός θα τον θεράπευε. Η ωραία ομολογία. Ποια είναι η ομολογία? Πίστεως. Θα μπορούσε να έχει και άλλη ομολογία, άχρηστη όμως. Απιστίας, το γκάι μένω, πώς την πάτησε έτσι, ο Θεός να τον ελεήσει. Η ομολογία αγάπης. Τον αγαπάω πάρα πολύ, προσεύχομαι γι' αυτόν, ναι, αλλά καλή ψυχή να έχει. Η ομολογία πίστεως όμως, που αρέσει, ευαρεστεί το Θεό, αρέσει στο Θεό. Αν ήταν στον Ελισέ τον προφήτη, ο Θεός θα τον θεράπευε. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, αυτή την σκέψη θέλει ο Θεός να έχουμε. Εάν μπορέσουμε να τον φέρουμε σε επαφή με τον Χριστό, ο Χριστός θα τον σώσει. Έτσι είπε και η κόρη αυτή. Αν μπορούσα να φέρω τον Νεεμάν το Σύρο στο σπίτι του Ελισέ, του προφήτη, ο Θεός θα τον θεράπευε. Ωραία σκέψη. Και αυτό είναι η σκέψη του Ευαγγελιστού. Αυτό είναι το χάρισμα του Ευαγγελιστού. Σπλαχνίζεται και σκέφτεται πώς θα τον φέρω κοντά στο Χριστό. Πώς θα φέρω τον Χριστό κοντά σε Αυτόν. Χάρισμα είναι αυτό. Δεν μπορείς να, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Δεν είναι υπερηφάνεια, τα σπλάχνα είναι που διεγείρει ο Θεός. Και επειδή με πολύ αγάπη το είπε, γι' αυτό και υπήρξε ανταπόκριση στην καρδιά του Νεεμάν. Γιατί? Γιατί η πίστη ενεργείται μόνο δια της αγάπης. Δεν έχει αποτέλεσμα η πίστη σου αν δεν έχει αγάπη. Και δεν έχει αποτέλεσμα η αγάπη σου αν δεν έχει πίστη. Πίστη δια αγάπης ενεργουμένη, λέει η Γραφή. Τον αγάπησε, το αφεντικό της, τον Νεεμάν το Σύρο, και ομολόγησε με πίστη τη δύναμη του Θεού της. Γι' αυτό και έπιασε τόπο μέσα στα σωθικά, στην καρδιά του Νεεμάν. Γέμισε η καρδιά του ελπίδα. Εάν δεν είχε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, την πίστη και την αγάπη, η ομολογία της κόρης, το λογικό θα ήταν ο Νεεμάς ο Ψήρωνος να πει, τι βαϊδίες λέει τώρα. Η λέπρα ξέρουμε, όλοι μας το ξέρουμε ότι δεν θεραπεύεται. Όλοι μας ξέρουμε ότι δεν θεραπεύεται η λέπρα. Αλλά όμως
μια ελπίδα άστραψε μέσα του και κατευθείαν πήγε, και αυτό δείχνει και το χαρακτήρα του, δεν κάνει ξέρω κεφαλιές, δεν είναι ιδιογνώμων, δεν περπατάει μόνος του, πήγε στο βασιλιά του. Του λέει, βασιλιά μου, γιατί από αυτόν εξαρτάται. Αυτός είναι ο Κύριος του επί της γης. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Η γυναίκα, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει μόνη της πράγματα. Πρέπει να συνεννοείται με τον άντρα της, γιατί είναι η κεφαλή της. Είναι ο Κύριος της επί της γης. Και ο άντρας το ίδιο και τα παιδιά το ίδιο. Όλοι έχουμε ένα Κύριο σε κάθε στιγμή. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι προϊστώτες. Που λέει η Γραφή, κάνετε πολύ καλά να πείθεστε και να τους υπακούετε. Γιατί δίνουνε, θα δώσουν λόγο στο Θεό για σας. Αυτός λοιπόν έπραξε πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσε και μόνος του να πάει. Αλλά πήγε στο βασιλιά του, στον κύριό του και του λέει, η κόρη ξέρεις τι μου είπε, έτσι και έτσι. Αυτά μου είπε. Και ο βασιλιάς, και αυτός ήλπισε στα λόγια της πίστης της κόρης, που ενεργήθηκε και στη δική της την καρδιά από την αγάπη του Θεού. Πω πω, γιατί τον θέλει, τον αγαπάει, τον χρειάζεται τον στρατηγό του. Του είναι αναγκαίος, του είναι απαραίτητος, και εδώ να κάνω ένα μεγάλο, μικρό, μεγάλο όμως διάλειμμα. Για φαντάσου αδερφέ να γίνεις απαραίτητος του Χριστού. Πόσο σοβαρό θα είναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να επιτύχει ένας χριστιανός στη ζωή του, τη μικρή εδώ στη γη. Να σε χρειάζεται ο Χριστός. Να το είσαι χρήσιμος. Χωρίς εσένα να μην μπορεί να κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Κλείνει παρένθεση. Ο Θεός να μας κάνει. Όλους μας. Ο Θεός να μας κάνει όλους μας. Να είμαστε απαραίτητοι στα αδέλφια μας, να είμαστε απαραίτητοι στην Εκκλησία, αλλά βασικά να είμαστε απαραίτητοι στο Χριστό. Δεν είναι υπερηφάνεια, δεν είναι φιλοδοξία, είναι αγάπη αδέρφη. Αγάπη είναι. Και ο Νεεμάν ήταν απαραίτητο στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς μόλις τα άκουσε λέει, λες. Και αμέσως γράφει γράμμα και γράφει, σου στέλνω τον Νεεμάν τον Σύρο βασιλιά του Ισραήλ να τον θεραπεύσεις. Το παίρνει ο βασιλιάς, τα χάσε. Και δικαιολογημένα. Σου λέει, τι είμαι Θεός, είμαι εγώ και μου το στέλνεις να τον θεραπεύσεις, και πονηρεύεται κιόλας. Δεν τον παρεξηγώ τον άνθρωπο, και εγώ πιθανόν κάπως έτσι να φερόμουν. Αν μου έλεγε, στον έστειλα για να τον θεραπεύσεις, αλλά γιατί είμαι Θεός εγώ. Αλλά όμως θα σκεφτόμουν ίσως και μακάρι δόξα στο Θεό να έλεγα, δεν είναι εγώ, ο Κύριος μπορεί. Ο βασιλιάς του Ισραήλ ούτε κατά διάνοια δεν το σκέφτηκε αυτό. Το ο Κύριος μπορεί. Ούτε κατά διάνοια δεν το σκέφτηκε. Και μάλιστα πονηρεύτηκε και είπε, πω πω τόσο τηλεπίτηδες για να βρει λόγο να μας επιτεθεί. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το μάθε ο Ελισαίο προφήτης. Πώς το μάθε, ο Θεός φρόντισε, ο Θεός πρόβλεψε. Και στέλνει ένα γράμμα, ένα μήνυμα, και αυτό στο βασιλιά του λέει, στείλτονε εδώ που είμαι και θα γνωρίσει ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Όχι εγώ, ο Θεός. Και στείλτονε και θα γνωρίσει ότι υπάρχει Θεός. Και αυτό αδερφοί αγαπητοί είναι ένας λόγος πίστεως που δεν είναι δυνατό να τον πει παρά μόνο αυτός που έχει γνωρίσει τη χάρη του Θεού. Ποιος δεν μπορεί να πει υπάρχει Θεός που αναγεννάει μες στην Εκκλησία αφού όλους μας αναγέννησε. Υπάρχει Θεός που βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο αφού όλους μας βάφτισε. Υπάρχει Θεός που θεραπεύει. Αμήν. Υπάρχει Θεός που θεραπεύει αφού όλοι μας κατά καιρούς έχουμε θεραπευτεί. Αμήν. Δεν μπορείς να το πεις αυτό το λόγο πίστεως αν δεν το έχεις ζήσει.
Και βρήκε την ευκαιρία ο βασιλιάς, φύγε, φύγε, τρέξε, τρέξε σε αυτόν. Και εδώ τώρα αρχίζει η δοκιμασία του Νεεμάν του Σύρου, που θα πρέπει να βγει από το καβούκι τη συνείδησή του και των σκέψεών του και να μπει στην ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου και της υπακοής στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι εύκολο, γιατί ο άνθρωπος ξέρει τι να κάνει. Έχει λογική, έχει πνεύμα. Αλλά λέει η Γραφή, ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Η έπνευση όμως δίδεται από του Παντοδυνάμου. Τώρα αυτά όλα πρέπει να κρεμιστούν. Δεν είναι εύκολο. Και πολλές φορές επώδυνο. Πάει λοιπόν με όλη τη συνοδεία του, τους στρατιώτες του, με τα δώρα που είχε πάρει, με τα χρυσάφια, με τα ασήμια, με τις φορεσιές, γεμάτος δώρα ήταν. Τάματα, προσφορές. Και μόλις φτάνει έξω από το σπίτι του, λέει, τώρα θα βγει ο προφήτης, κοίτα εδώ δώρα που έχω να τον τιμήσω, κοίτα τι έχω να του προσφέρω, θα βγει ο προφήτης, θα έρθει σε μένα, θα σταθεί μπροστά μου, θα επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού, θα διακινήσει και τα σχήρας έτσι πέρα δόθε και θα ιατρεύσει το λεπρό. Γεμάτος χαρά πάει να ζήσει αυτά που έχει σκεφτεί. Όμως ο Θεός θέλει να του γκρεμίσει αυτά που έχει σκεφτεί. Και ο Ελισέ ούτε καν βγαίνει έξω. Ένα δούλο του θέλει. Λέει, πήγαινε πες του. Ούτε δεν βγήκε έξω, ούτε να τον υποδεχτεί. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Κάθισε μέσα εκεί. Πιστεύω στην προσευχή. Και του λέει, πήγαινε πες του, θέλει να μηνυτεί. Και του λέει, πήγαινε πες του, να πάει στον Ιορδάνη να βουτυχτεί 7 φορές και να θεραπευθεί. Οποία ταπείνωσης για τον Σύρο, τον Νεεμά, τον στρατηγό, και οποία απογοήτευσης. Άκου να μην βγει ούτε να μου μιλήσει, άκου να στείλει ένα δούλο του να μιλήσει σε μένα και άκου τι μου είπε. Να πάω να βουτυχτώ, να βαφτιστώ στον Ιορδάνη 7 φορές και να καθαριστώ. Μα το νερό θα με καθαρίσει. Δεν έχουμε τόσα ποτάμια καλύτερα από αυτά εδώ πέρα, τα βρώμικα νερά της Ιερουσαλήμ, του Ισραήλ, να πάω να βουτυχτώ, να πληθώ, να καθαριστώ. Τι την πέρασε τη λέπρα μου, τζούρα. Και θύμωσε. Και δικαιολογημένα θύμωσε, γιατί δεν είχε ακούσει ότι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας. Εμείς δεν είμαστε δικαιολογημένοι. Εμείς δεν δικαιολογούμεθα να μην δεχόμεθα, να μην πιστεύουμε το Ευαγγέλιο και να μην υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Εμείς έχουμε πρόβλημα, αυτός δεν είχε. Θα βρει τρόπο ο Θεός να τον φέρει κοντά του. Θυμωμένος λοιπόν, αγριεμένος, δικαιολογημένα. Εάν ήμουν εγώ, δεν ξέρω τι θα έκανα, καθώς αγριεύω και κακός και θυμώνω και παρεξηγέμαι και εύκολα, όπου τι θα έκανα. Αυτός είναι πιο καλός, πολύ καλύτερος από μένα. Και από πολλούς από εμάς, έτσι, μη λέω μόνο για μένα. Και φεύγει θυμωμένος και λέει, πάμε να φύγουμε. Προσβεβλημένος, απογοητευμένος. Σκεφτείτε, τόσο ταξίδι, τόσα δώρα, τόσα έξοδα, όλα να του τα χαρίσει. Και αυτός ούτε να έρθει να με χαιρετήσει. Ούτε να μου μιλήσει, ούτε να τον δω στη φάτσα ποιος είναι. Στο πρόσωπο. Και να μου πει και να πάω να πλύνω τη λέπρα μου με το νερό του Ιορδάνη. Να φύγει σαν να είναι μουτζούρα και βρωμιά. Και πήρε από καλοσύνη το δρόμο της επιστροφής. Στα ίδια πίσω. Ο Θεός όμως διήγηρε την καρδιά των δούλων του, που τον αγαπάνε. Μα πολύ αγαπητός άνθρωπος αυτός. Όλοι τον αγαπάνε.
Τι άνθρωπος είναι αυτός? Ο βασιλιάς τον αγαπάει, ο λαός τον αγαπάει, οι δούλοι του τον αγαπάνε, η κόρη, η εχμάλωτη τον αγαπάει, όλοι τον αγαπάνε. Τι άνθρωπος είναι αυτός? Κάνε μας έτσι, Κυρία μου, σε παρακαλώ. Καλά λέει ο λόγος του Θεού, εις πολλά πτεωμεν άπατες. Πολύ καλά λέει, δεν λέει, αδερφοί? Και πάνε οι δούλοι του, τον πλησιάζουν, του λένε, Κύριε μας, τι σου είπε ο προφήτης? Αν σου λέγε να κάνεις τούμπες, θα τις έκανες. Αν σου λέγε δύσκολα πράγματα να κάνεις, θα τα έκανες. Τι σου είπε? Πήγαινε στον Ιορδάνη, βαφτίστηκε 7 φορές και θα θεραπευθείς. Και εκείνη τη στιγμή έγινε αυτό που περίμενε ο Θεός. Η στροφή στην υπακοή. Και σήμερα, αδελφοί, να πάρουμε στροφή στην υπακοή. Όταν πάμε και προσευχόμαστε και μας μιλάει ο Θεός, περιμένει να τον υπακούσουμε. Όταν μας μιλάνε τα αδέρφια μας, να ταπεινωνόμαστε. Ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη εις αλλήλους. Ο αδελφός σου, ο ελάχιστος, είναι ο Κύριος. Ο Θεός να μας φωτίζει, να ζούμε με φόβο και τρόμο και να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Και άκουσε τους δούλους του. Δεν είναι ότι πίστηκε, ο Θεός έφτιαξε την καρδιά του. Γιατί η καρδιά, λέει, του βασιλιά στα χέρια του Θεού είναι όπως η αμπολή, το νερό, το ριάκι που το πας όπου θέλεις. Και λέει, θα πάμε. Αυτό ήταν το τέλος της ταλαιπωρίας και η αρχή της ευλογίας. Εγώ τέτοιες στιγμές θέλω να βλέπω και να ζω. Το τέλος της ταλαιπωρίας και τις αρχές της ευλογίας. Τις μεγάλες αλλαγές. Και όλα εξαρτώνται από την πίστη και από την υπακοή. Γιατί θέλει τώρα ο Θεός να αποδειχθεί ο Νεεμάν πιστός με το έργο της πίστης του. Και ποιο είναι? Να πάει στον Ιορδάνη. Και πήγε στον Ιορδάνη, βαφτίστηκε μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Τώρα μέσα του τι να γινόταν εκείνη τη στιγμή? Άκου 7 φορές, δεν έφτανε μία? Και μέσα του να γινόταν, να το πω και πιο πνευματικά, αν μου επιτρέπετε, και ο διάβολος τι θα του ψιθύριζε? Τι κοροϊδό είσαι εσύ? Τι χαζός είσαι να πας εκεί τώρα στον Ιορδάνη, να μπαίνεις και να βγαίνεις, να μπαίνεις και να βγαίνεις? Αυτός είναι ο Θεός. Δεν μπορεί να πει λόγο. Δεν έφτανε μια φορά? Τι Θεός είναι αυτός? Να μπαίνεις και να βγαίνεις. Και καλά μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, 7 φορές. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί, που θέλει κατά πάντα να υπακούς το λόγο του τον αγαθό. Αλλά κατά πάντα. Γιατί? Για να φαίνεται σε όλες τις δυνάμεις, να κατεσχύνεται ο διάβολος ότι εγώ αγαπώ, πιστεύω, υποτάσσομαι και υπακούω στον Ιησού Χριστόν, το Κύριό μου και το Θεό μου. Και δεν έχω άλλο Κύριο. Και ό,τι μου λέει είναι διαταγή. Ό,τι θέλει είναι διαταγή. Γνωρίζω την αδυναμία μου, γι' αυτό και λέω, βόηθα με, Κύριε, στην απιστία μου. Βόηθα με στην αδυναμία μου. Σκεφτείτε όμως, αδερφοί, και τη δοξολογία και την ευγνωμοσύνη που θα βγήκαν από την καρδιά του όταν ξαφνικά την έκτη φορά που βγήκε ήταν λεπρός, μπαίνει λεπρός, την 7η φορά βγαίνει καθαρισμένος. Τι στιγμή θα ήταν για αυτόν, ναι, και για τους άλλους. Μπήκε την 7η φορά όμως και βγήκε καθαρισμένος. Βούτυξε λεπρός και βγήκε καθαρισμένος. Και το σώμα του, λέει, σαν μικρού παιδιού. Έχει όμως τώρα και άλλα ωραία χαρακτηριστικά. Τρέχει στον άνθρωπο του Θεού να τον ευχαριστήσει, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Θυμηθείτε, δεν είναι απλό.
10 λεπρούς κάποτε θεράπευσε ο Χριστός από λέπρα. 10. Οι 9 θεραπευθήκανε και φύγανε χαρούμενοι. Στις γυναίκες, στα παιδιά τους, στη ζωή τους, στα γλέντια τους. Ξανά από την αρχή, καινούργια ζωή μας χάρισε ο Θεός. Αλλά πού θα την περάσεις? Ένας από τους 10 γύρισε, γονάτισε, τον ευχαρίστησε, δόξασε τον Θεό και τον ακολούθησε τον Χριστό. Και δεν ξανακόλλησε λέπρα, αλλά είναι στον ουρανό. Δεν είναι απλό να ζητάς από τον Θεό να σου χαρίζει και να μην ξεχνάς να τον ευχαριστείς. Δεν είναι δεδομένο ότι θα τον ευχαριστήσεις, το περιμένει όμως ο Θεός. Γιατί από τη χαρά μας ξεχνιόμαστε και ξέρετε, ξεχνάμε συνήθως τον Κύριο. Τον Κύριο που μας ελευθέρωσε, που μας έσωσε. Ενώ δεν ξεχνάμε ποτέ, σχεδόν ποτέ να λέμε βόηθα μας, ξεχνάμε όμως πολλές φορές να λέμε δόξα στο όνομά σου, σε ευχαριστούμε Κύριε. Όμως ο Νεεμάνος Σύρος δεν είναι από αυτούς. Είναι από τους άλλους, τους οποίους τιμά ο Θεός. Γυρίζει γεμάτος ευγνωμοσύνη. Έχει ξεχάσει την προσβολή που δεν βγήκε έξω. Έχει ξεχάσει ότι του είπε πράγματα που τον θύμωσαν. Τα ξέχασε όλα. Τώρα η καρδιά του είναι γεμάτη με ευγνωμοσύνη. Γυρίζει και τότε βγαίνει ο Ελισέ. Τώρα θα βγει ο Ελισέ. Τώρα που εργάστηκε ο Θεός, τώρα που θεράπευσε ο Θεός, τώρα που ενήργησε ο Θεός, τώρα που δοξάστηκε ο Θεός, θα βγει για να δοξάσει το Θεό. Αν έβγαινε πιο μπροστά, ίσως να έπαιρνε τη δόξα ο Ελισέ. Τώρα όμως τη δόξα την πήρε ο Θεός. Και με ευγνωμοσύνη του λέει, να σου δώσω ό,τι δώρα θέλεις, πες μου, ό,τι θέλεις θα σου το δώσω. Κοίταξε, είμαι καθαρός, πάει η λέπρα μου. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έχετε δει λεπρό? Μόνο στον κινηματογράφο, όταν βλέπαμε, γιατί τώρα δεν βλέπουμε. Φαγωμένα όλα, δηλαδή δεν βλέπετε ο άνθρωπος, δεν βλέπετε. Και τώρα έβλεπε το σώμα του και λέει, σαν μικρό παιδί. Όμως εκείνο που θέλω να πω αδερφοί είναι ότι ο Ελισέ τον είδε θεραπευμένο και αυτός χάρηκε. Δεν τον είδε ταλαιπωρημένο, τον είδε θεραπευμένο. Και από εδώ και πέρα τώρα αρχίζει να εκφράζει ο Νεεμάν την αγαθοσύνη του. Όταν αρνήθηκε να πάρει το οποιοδήποτε δώρο ο Ελισέ, γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού αδερφοί πρέπει να αρνείται να παίρνει δώρα. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει μόνο να δίνει, όχι να προσδοκά να πάρει, να δίνει. Μακάριος είναι αυτός που δίνει, όχι αυτός που παίρνει. Και μάλιστα να δίνει από αυτά που ο Θεός του δίνει και να παίρνει μόνο από το Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτός είναι ο άνθρωπος που αγαπάει ο Θεός. Ο Νεεμάνος Σύρος όμως θα εκδηλώσει, όπως είπαμε, θα εκφράσει την αγαθοσύνη του. Του λέει, μπορώ να πάρω όμως λίγο χώμα από τη γη σου, γιατί από εδώ και πέρα τις θυσίες μου θα τις προσφέρω μόνο στον αληθινό Θεό, γιατί γνώρισα ότι μόνο στον Ισραήλ υπάρχει αληθινός Θεός που θεραπεύει. Το γνώρισα προσωπικά. Ήρθα λεπρός και φεύγω καθαρός. Εδώ γνώρισα. Ήρθα άρρωστος και φεύγω υγιής. Ήρθα αμαρτωλός και φεύγω άγιος. Ήρθα χαμένος και φεύγω σωσμένος. Αλληλούια. Μπορώ να πάρω από το χώμα να προσφέρω θυσίες μόνο στον αληθινό Θεό. Και ο Ελισέ χάρηκε και ακόμη του λέει, όμως θα σου πω και κάτι που δεν είναι καλό.
Όταν μπαίνω στον οίκο ρημών μαζί με τον κύριό μου, τον βασιλιά, εκεί πρέπει να σκύψω το κεφάλι μου και να προσκυνήσω το Θεό ρημών. Και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Τι να κάνω? Και ο Ελισέ του είπε το μεγάλο μυστικό του Θεού. Ό,τι μπορείς κάνε. Ό,τι δεν μπορείς, δεν λογίζεται αμαρτία σε σένα. Και του λέει, είπαγε εν ειρήνη. Δεν μπορείς, δεν μπορώ. Είπαγε εν ειρήνη. Ο Θεός θα είναι μαζί σου. Αμήν.